Δημιουργήθηκε με σκοπό να αναδείξει το θαλάσσιο πλούτο και να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη τη αλληλευτική παράδοση. Φτάνοντα στο Μουσείο Αλληλεία στο κολυμπάρι του Δήμου Πλατανιά, παρατηρούμε τι πόρτε ερμητικά κλειστέ, αλυσοδεμένε, γεμάτη απορία, περαστικοί και επισκέπτε που διαμένουν στην τουριστική μονάδα που βρίσκεται ακριβώ δίπλα από το μουσείο, βλέπουν το κτίριο κλειστό και εγκαταλελειμμένο. Ήδη έχουμε καταφύγει στο πρωτοδικείο, γιατί δεν υπάρχει δεν υπήρχε συμβούλιο παλιό, είχαν διαλύσει, δεν ξέρω τι έγινε. Ο Δήμαρχος έχει προβεί σε Ήδη έχουμε 50 υπαλλήλους λιγότερους στο Δήμο Πλατανιά. Δεν έχουμε ένα προσωπικό να είναι καθημερινά δυστυχώ. Ανοιχτό. Η εταιρεία Λαϊκή Βάση Ανάδειξη του Θαλάσσιου Πλούτου και Αλλιευτική Παράδοση, που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό, ανέλαβε τη διοίκηση του μουσείου. Μετοχή τη είναι ο Μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, ο Δημό Κολυμβαρίου, η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών και αρκετοί ιδιώτες. Αυτό, όπω ξέρετε, είχε γίνει περίπου το 2000, δεν θυμάμαι ακριβώ, επί το παλιό καλικρατικό Δήμο Κολυμβαρίου. Ήταν τέσσερι φορεί μέσα. Ε, στη διαδρομή που αναλάβαμε, και βέβαια 194-96 συνέταιροι. Οι εργασίες του ολοκληρώθηκαν το 2001, ενώ το ταξίδι του ξεκίνησε οριστικά τον Αύγουστο του 2005. Από τη στιγμή που εγκαταλείφθηκε από τη νέα του διοίκηση, η εικόνα που παρατηρούν οι πολίτες και οι περαστικοί δημιουργεί θλίψη και απογοήτευση. Τουλάχιστον να πάρουμε το 51% να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Μετά το 11 που αναλάβαμε, θα ξέρετε και όλοι να το ξέρουν, ότι δεν τα αφήσαμε ποτέ στο έλεος του Θεού. Με ευθύνη του Δήμου κατά καιρού εκτελούνται εργασίες συντήρησης, ενώ σποραδικά ανοίγει με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στη συλλογή του υπάρχουν ομοιώματα από αλληλευτικά σκάφη, εργαλεία κατασκευή σκαφών, όργανα, υδρόβιο οργανισμοί και άλλα. Όσο και αν είναι φιλότιμες οι προσπάθειες του Δήμου Πλατενιά, τα σκουπίδια είναι αυτά που κοσμούν τον περιβάλλοντα χώρο.